Υποσχέσεις για τη δρομολόγηση της διαδικασίας των νέων ασθενοφόρων μέσω της περιφέρειας Κρήτης και της ενίσχυσης του προσωπικού του ΕΚΑΒ αποχώρησε από τη συνάντηση με τους εργαζόμενους ο πρόεδρος Νίκος Παπαευσταθίου. Οι εργαζόμενοι έχουν επισημάνει αρκετές φορές ότι οι βάρδιες βγαίνουν με δυσκολία λόγω της έλλειψης προσωπικού. Κάποια στιγμή θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, και βέβαια οπωσδήποτε σε αυτές τις προσλήψεις θα συμπεριλαμβάνεται και προσωπικό του ΕΚΑΒ, διασώστες πληρώματα ασθενοφόρων. Και αυτό το προσωπικό έχει ήδη, αυτή η σχετική πρόταση έχει υποβληθεί ήδη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2022 οπωσδήποτε, διότι τελειώνουν με βάση τη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση στους υπηκούς συναδέλφους, που έχει 31/12/22. Προσπαθούμε να, όσο γρηγορότερα γίνεται, να γίνει κάτι, ώστε να ξέρουμε και εμείς τη δύναμή μας και πώς θα δουλέψουμε τους επόμενους μήνες. Οι συνδικαλιστές έχουν κάνει αρκετές φορές λόγο για γυρασμένα ασθενοφόρα με πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Τα ήδη υπάρχοντα είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συντήρησή τους και τον εξοπλισμό τους και όλο το υλικό το οποίο πρέπει να έχουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Θα αυξηθούν σύμφωνα με την προμήθεια η οποία θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Κρήτης. Εχθρός του καλούν το καλύτερο. Αυτό είναι πάντα, με αυτό προχωράμε. Σίγουρα κάνουν ό,τι μπορούμε εδώ πέρα, αλλά προσπαθούμε και να κερδίσουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε, διότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Ο κύριος Παπαευσταθίου έδωσε διευκρινήσεις και για τις λεγόμενες αεροδιακομιδές πακέτο με την ταυτόχρονη μεταφορά ασθενών που μπορεί να οδηγήσουν, σύμφωνα με τους συγγενείς, σε αναμονή ή καθυστερήσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν γίνονται για οικονομικούς λόγους. Εάν κριθεί ότι με μία αεροδιακομιδή, με ένα πτητικό μέσο, μπορούν να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια, το τονίζω, και με πλήρη υγειονομική κάλυψη κατά διάρκεια της αεροδιακομιδής περισσότεροι του ενός ασθενούς, αυτό γίνεται. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, που επισκέπτεται συχνά την Κρήτη, ανακοίνωσε ακόμα την αλλαγή τεχνολογίας στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο.